Όπως σας προειδέασα, σας προειδέασαμε, θα είναι μαζί μας ο επικεφαλής του φορέα δημιουργία, του κόμματος δημιουργία, ξανά ο κύριος Θάνος Τζίμερος. Αγαπητέ κύριε Τζίμερε, καλό απόγευμα καταρχάς. Καλό μήνα σας εύχομαι. Καλό μήνα και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι. Ένα σχόλιο, γιατί έτσι ξεκίνησαμε σήμερα. Γαρίφαλο στο Πέτο, ο κύριος Βαρουφάκης και η σύζυγός του, πορεία για τους αγώνες εργατικής πρωτομαγιάς. Εσείς πηγαίνετε σε αυτά? Όχι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω την προσπάθεια όλων των ανθρώπων να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Ωστόσο, όπως έγραψα σε ένα άρθρο μου χθες, η πρωτομαγιά είναι ακόμα μία αριστερή απάτη. Δηλαδή, ενώ τα γεγονότα του Σικάγου έγιναν το 1886, το οκτάωρο καθιερώθηκε σε πολλές χώρες μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1919, και σε πολλές άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, πολύ αργότερα. Δηλαδή, στην Ελλάδα ο Μεταξάς καθιέρωσε το οκτάωρο. Θυμίζω δε ότι μέχρι το 1948, στη Σοβιετική Ένωση, υπήρχε εβδομάδα 6 ημερών, όταν ο Χένρι Φόρντ στην Αμερική από το 1914 είχε προτείνει στους εργάτες εβδομάδα 5 ημερών με 40 ώρες εργασία και πληρωμένες καλοκαιρινές διακοπές. Διπλασιάζοντας μάλιστα το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη από 2,30 τόσο δολάρια σε 5 δολάρια. Το πολύ γνωστό $5 day, με την έννοια ότι εγώ θέλω τους καλύτερους και τους πληρώνω. Mm-hmm. Δηλαδή, όλες αυτές οι κατακτήσεις που η αριστερίστικη προπαγάνδα θεωρεί πιστώνει σε εργατικές κινητοποίησεις, στην πραγματικότητα οφείλονται στην ανάπτυξη της αγοράς, στον ανταγωνισμό μεταξύ των εργοδοτών και στην προσπάθειά τους να προσεκλήσουν τους καλύτερους. Εν τούτης, πώς καταφέρνει η ελληνική αριστερά και κρατά την ατζέντα αυτή σφιχτά αγκαλιασμένη? Διότι είναι αυτή η οποία είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην προπαγάνδα. Αν πληκτρολογήσετε πρωτομαγιά, ας πούμε, ή γεγονότα Σικάγου, θα δείτε για σφαγή του Σικάγου, θα διαβάσετε για επίθεση των καπιταλιστών. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Κάτι πυροβολισμοί από αστυνομικούς, οι οποίοι οδήγησαν βέβαια σε ένταση, έτσι. Καθόλου. Ψέμα είναι αυτό. Αυτό είναι ψέμα. Είδατε ότι και εμείς, που υποτίθεται ότι τα ψάχνουμε αυτά τα πράγματα, όταν το διαβάσεις αυτό σε 10 αναφορές, στις 15 ή στις 20 πρώτες αναφορές, δεν θα φτάσεις στην πηγή των γεγονότων. Ακόμα και η Παγκόσμια Οργάνωση Εργατών, Βιομηχανικών Εργατών, δεν αποδέχεται ότι υπήρξαν νεκροί στο Σικάγο από πυροβολισμούς της αστυνομίας. Εγώ μίλησα για πυροβολισμούς, δεν μίλησα για νεκρούς. Είπα ότι υπήρξαν πυροβολισμοί γιατί υπήρξε ένταση σε μία συγκέντρωση. Τώρα, δεν είναι της παρούση σε κάθε περίπτωση. Προσέξτε, έχει σημασία, διότι και αυτά δεν έγιναν την πρωτομαγιά, έγιναν 4 μέρες μετά. Έριξε κάποιος χειροβομβίδα σε αστυνομικούς και σκότωσε 8 αστυνομικούς και 4 εργάτες. Αυτό είναι. Και αυτά έγιναν το 1886. Μέχρι την αναγνώριση του οκταώρου, και όχι γενικά, κάθε συντεχνία κατακτούσε τα δικά της δικαιώματα, όχι επειδή είχε κουκουέδες, ας πούμε, στις τάξεις της, αλλά επειδή οι συνθήκες παραγωγής, η βιομηχανική επανάκτασταση, έκανε δυνατό να μπορούν να δουλεύουν λιγότερο. Επειδή είστε άνθρωπος και της επικοινωνίας και της τεχνολογίας, έτσι κι αλλιώς, και πριν ασχοληθείτε τόσο ενεργά με την πολιτική, είσαστε άνθρωπος επικοινωνίας, είδατε την ανάρτηση της κυρίας Νοτοπούλου, μήπως, για την Πρωτομαγιά? Είδα αυτό το απίθανο που κάποιος βουτάει ένα κεφάλι μέσα σε ένα κουβά. Ναι, θεωρώ ότι αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα από το 2011 και πολλοί τότε με παρεξηγούσαν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποινικού και ψυχιατρικού ενδιαφέροντος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν στέκουν στα καλά τους. Δεν τα έχουν 400. Τι νιώσατε, δηλαδή εσάς, τον άνθρωπο της επικοινωνίας, τι μήνυμα περνάει αυτός ο κουβάς με τον τύπο που βάζει την καθαρίστρια μέσα? Ότι πρόκειται για ένα κοριτσάκι το οποίο δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτό. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω αν μάθετε μετά, έκανε διευκρινιστική ανάρτηση ότι είναι από σποτ το οποίο θα προβληθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο για το κυβερνητικό έργο. Καλά, εντάξει. Να σας πω, είναι εμφανές διαγυμνού οφθαλμού. Πρόκειται για ανθρώπους με πολλά
προβλήματα ψυχικής υγείας. Από ελαφράς μορφής μέχρι βαρύτατης μορφής. Μέχρι βαρύτατης. Δηλαδή, κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία βγαίνουν στην τηλεόραση θα έπρεπε να νοσηλεύονται. Συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού. Όμως, δυστυχώς, τον υφιστάμεθα και τον υφιστάμεθα όχι μόνο σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά και σε ουσιαστικό. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια είναι πολύ βαρύ αυτό για τον Πρωθυπουργό που είπατε, νομίζω έτσι. Είναι αιρετός, είναι επικεφαλής ενός κόμματος, πρόεδρος κόμματος, πρωθυπουργός μιας χώρας, με 20-25% απήχηση στο κόμμα και όποια απήχηση ο ίδιος στην κοινωνία. Συνεπώς, θεωρώ ότι αυτές οι υπερβολές σας καμιά φορά σας αδικούν, κύριε Δεν είναι υπερβολές. Δεν είναι υπερβολές. Το έχω ξαναπεί. Θα πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Εκλέξαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχικές διαταραχές. Και είναι αυτό εμφανές. Όχι μόνο επειδή ανεβάζουν διάφορα περίεργα. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει ότι εγώ θα χτυπάω τα ταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, ή δεν ξέρει τι του γίνεται, ή είναι απατεώνας. Ένα από τα δύο. Ακόμα δεν μας το διευκρίνησε. Αυταπάτη είπε. Είπε αυταπάτη, ναι, το διευκρίνησε. Κοιτάξτε, ναι, αν λοιπόν κάποιος αυταπατάτε, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, εμείς θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο και αυτό να το μπορούν να το μεταδώσουν και σε πολίτες, γιατί οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν από τους ηγέτες τους να μάθουν τι τους συμβαίνει και τι θα τους συμβεί από, από το καλοκαίρι που υποτίθεται ότι θα έχουν. Εν τούτης, κύριε Τζίμερ, δεν είναι μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι μετά από όλη αυτή τη διαδρομή των τριών, περίπου 2,5-3 χρόνων, μετά το 85 το Σεπτέμβριο, να αφαιρέσω το διάστημα Βαρουφάκη το καλοκαίρι του 2015, αν και δεν πρέπει να το κάνω για λόγους σκοπιμοτήτων από μέρους μου. Μετά το 2015, συνεπώς τον Σεπτέμβριο έως και σήμερα, μέσα από αυτή τη διαδρομή έρχεται ένας Γιούγκερ, έρχεται ένας Γκουρία, έρχονται οι αγορές και λένε κύριοι, είστε σιγά σιγά στον δρόμο τον σωστό, πρέπει να κάνετε και κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτό δεν πρέπει να πιστωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι επιτυχία του. Οι αγορές θέλουν να μας ξεφορτωθούν μια ώρα αρχίτερα, το ίδιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Διότι το πρόβλημα της Ελλάδας, αν κάποιος διαβάζει γενικότερα την ειδησιογραφία και τα πρωτοσέλιδα, όχι μόνο των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, ή διαβάζει εφημερίδες του εξωτερικού, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν μπόρεσε να κάνει δομικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που κάνανε και οι προηγούμενοι ήταν περικοπές επιδικαίων και αδίκων. Δεν γίνεται έτσι. Η Ελλάδα χρειάζεται δομικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, όταν έχει 60.000 εργαζόμενους στον κεντρικό πυρήνα της κυβέρνησης, στα Υπουργεία, 48 υπουργούς, 159 γενικούς γραμματείς και 2.650 μετακλητούς αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να κυβερνήσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν γίνεται. Και τι δεν να κάνει. Έχει αλλάξει. Δεν μα έχει αλλάξει. Προθέσει ανέβασε ο Νίκος ο Παπάς στο Twitter, έκανε μια ανάρτηση για την ψηφιακή τεχνολογία και τα νέα δεδομένα, δεν ξέρω τι εκεί, και είπε ότι είναι θέμα χρόνου αυτό να περάσει και στις 21.000 φορέων του δημοσίου. Όταν είδα εγώ το 21.000, τρελάθηκα. Έχουμε 21.000 φορείς στο δημόσιο. Εγώ θα το έγραφα αυτό κάνοντας χιούμορ. Δηλαδή, θα περάσεις τις 21.000 φορείς. Είναι αστείο να το λες. Διότι όταν έχεις 21.000 φορείς, τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι από πλευράς αριθμών και μόνο δεν στέκεται. Δηλαδή, δεν μπορεί το δημόσιο να έχει χιλιάδες φορείς. Ωραία. Δεν γίνεται αυτό. Και ρωτώ εγώ τον Θάνατο Τζίμερο. Γιατί δεν μας έριξε μια βόμβα η πλευρά των δανειστών να τελειώνει μαζί μας, κύριε Τζίμερε. Προφανώς δεν ήταν αυτή η πρόθεσή της. Ενώ εμείς κάναμε τα πάντα. Και επειδή με ρωτήσατε στην αρχή για τον Βαρουφάκη, εάν το όχι που προπαγάνδιζε ο Βαρουφάκης περνούσε, πολύ φοβάμαι ότι θα συμμετείχε σε πορεία στο Καράκας ενδεχομένως, με αλλαγή στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ξαναπατήσει. Αν το όχι που προπαγάνδιζε περνούσε. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας περιζήτητος πανελίστας και ήταν ο εκπρόσωπος και το asset. Ήταν big asset. Αυτό δεν μας έλεγε ο Πρωθυπουργός. Ότι ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο, τον οποίο βέβαια οι πάντες στην Ευρώπη θεωρούν ως φεδρή περίπτωση. Πού είναι φεδρή περίπτωση. Είστε βέβαιος ότι δεν τα πάει καλά σε εκλογές. Μπορεί να τα πάει καλά. Τότε πήγε καλά ο Σόρας. Άρα, δηλαδή, μήπως δεν. Ναι. Κύριε Τζίμερ, συγγνώμη λίγο.
απευθυνόμαστε στην ελληνική κοινωνία. Έλεγα νωρίτερα με τους συναδέλφους εδώ την παροχολογία του Ερντογάν, ο οποίος τώρα, επειδή βλέπω δεν του βγαίνει ο αριθμός που θέλει, υπόσχεται επίδομα για τα Χριστούγεννα, για το Ραμαζάνι στους μουσουλμάνους, υπόσχεται να τους διαγράψει τα χρέη στην εφορία, υπόσχεται να τους τακτοποιήσει τα αυθαίρετα, ό,τι υπόσχονται και οι δικοί μας, τους δικούς μας εδώ, και πιάνει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, αλλά υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας, αυτούς που ονομάζουμε διαμορφωτές γνώμης, ας πούμε πνευματική ελίτ, η οποία θα έπρεπε να έχει ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο από αυτόν που είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι επιφορτισμένοι από τη θέση που έχουν στο δημόσιο λόγο να εξηγούν στην κοινωνία πράγματα τα οποία δεν είναι σε θέση ή δεν έχει το χρόνο να καταλάβει. Να εξηγούν δηλαδή ότι αυτό που μιλάμε τώρα για τη ρύθμιση του χρέους δεν υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει η ρύθμιση χρέους πουθενά στον κόσμο. Δεν ρυθμίζεται κανένα χρέος. Το χρέος αποπληρώνει. Και το πόσο δύσκολο είναι. Το κούρεμα δεν θα ήταν ρύθμιση, αν θα υπάρξει. Θα σας πω και θα μου πείτε εσείς αν θα ήταν ρύθμιση. Αυτή τη στιγμή χρωστάμε 328 δις και κάτι ψηλά. Με 0,5% επιτόκιο. Θυμίζω ότι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί στήριξης μας έχουν προσφέρει και 0,39% επιτόκιο. Με 0,5% επιτόκιο, ένα επιτόκιο το οποίο παίρνουν πολλά αξιόπιστα κράτη, θα έπρεπε κάθε χρόνο να βάζουμε στην πάντα για να πληρώνουμε τους τόκους 1,6 δις. Έρχεται λοιπόν κάποιος που μας αγαπάει και λέει: «Παιδιά, σας το κόβω στο μισό. 164, ας πούμε, από τα 328. Αλλά θα βγείτε στις αγορές. Οι αγορές θα μας κόψουν ένα κουστούμάκι από 5% και πάνω, που σημαίνει ότι αντί για 1,6 δις που θα δίναμε αν ήμασταν αξιόπιστο κράτος, θα πρέπει να δίνουμε 8,2 δις. Τι είναι καλύτερο? Διότι τα χρέη των κρατών δεν είναι όπως τα χρέη των πολιτών. Δηλαδή σε κάποιον 70 δεν δανείζεις με προοπτική 20ετίας, ας πούμε. Αλλά ένα κράτος μπορεί να δανειστεί... Η ειδοποιός διαφορά... Είναι πολύ σωστό το παράδειγμα που θέτετε. Το βάλετε στις άκρες του, βέβαια. Πήγατε από το μισό στο 5 με κούρεμα του μισού χρέους μας. Αλλά εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι με μνημόνιο, με 0,5%, η συνταγή είναι δοσμένη και θα ακολουθήσει αυτήν. Ενώ με το 5%, 3,5-4% πόσο θα πάρουμε, χωρίς κούρεμα, έτσι το κούρεμα είναι κάπου ακόμη αόριστο, δεν μπορείς να κάνεις, μάλλον μπορείς να κάνεις πάρτι μόνος σου. Αυτό είναι που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, να κάνει πάρτι. Προσέξτε, αυτό το θέλουν όλες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, όλες οι κυβερνήσεις θα πούν το 2019. Και μακάρι να διαψευστώ. Ας εκδώσουμε ένα δεκαετές ομόλογο. Ποιο επιτόκιο θα μας κόψει η αγορά, γιατί τα επιτόκια δεν τα συζητάνε στο Eurogroup. Τα κόβουν κουστούμάκια οι αγορές. Δηλαδή, οποιοδήποτε εμπιστεύεται την Ελλάδα θα πει ότι εγώ δέχομαι να δανείσω την Ελλάδα. Με 1%. Αν βρεθεί κάποιος. Με τα λεφτά που μάζεψε ο Τσακαλώτος, που μάζεψε η κυβέρνηση, τα 20 περίπου δις, πόσο είναι 18-19 στην άκρη, θα μας εμπιστευτούν και το ξέρετε. Όχι, όχι. Δεν θα μας εμπιστευτούν γι' αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μαξιλάρι για να αποπληρώσουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις φέτος και του χρόνου. Δεν είναι δομικό μαξιλάρι, ξαναλέω. Ότι το ναι, αλλά παράγουμε πλεόνασμα. Παράγουμε πλεόνασμα πλέον. Αφήστε με σας παρακαλώ να ολοκληρώσω, διότι δεν είναι πλεόνασμα παραγωγικό. Δεν είναι πλεόνασμα δηλαδή πρωτογενές. Δεν υπολογίζεται στο πλεόνασμα εάν μαζέψεις και μάλιστα σκουπίζοντας ό,τι χρήμα κυκλοφορεί στην αγορά. Δεν είναι πλεόνασμα αυτό. Είναι κάποια χρήματα που έχεις στην πάντα. Πλεόνασμα θα πει να παράγω το 2019-10, να ξοδέψω το 8 και να μου μείνουν τα 2. Αυτό είναι πλεόνασμα. Επομένως, οι αγορές, επειδή ξέρουν πια πολύ καλά την κατάσταση της Ελλάδας και επειδή διαβάζουν πολύ καλά αναλύσεις, μας έχουν κόψει αυτή τη στιγμή ένα επιτόκιο 5%. Εκεί είμαστε. 4,5-5 πάει και παραπάνω. Σας λέω εγώ τώρα, πώς θα εισπράξουν οι αγορές το μήνυμα σε περίπτωση που κάποιος μας κουρέψει το χρέος? Τι θα πει αυτό, που δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ των ποτών, έτσι. Απλώς το αναφέρω. Αν κάποιος μας κουρέψει το χρέος, σημαίνει ότι δανείστε, παιδιά, την Ελλάδα, η οποία μόλις τώρα, για δεύτερη φορά, φέσωσε τους προηγούμενους δανειστές της. Αυξάνεται η αξιοπιστία σου, μειώνεται το επιτόκιο ή μεγαλώνει, εάν μάθεις κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση της Ελλάδας όμως, το πρόβλημα είναι ότι και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πια έχουν απελπιστεί, ξέροντας ότι η χώρα
ρέπει προς αυτό που πήγα να σας περιγράψω. Δηλαδή να πει κάποιος ότι ας εκδώσουμε ένα δεκαετές ομόλογο το 19, να δώσουμε, ξέρω εγώ, 13η μισθό, σύνταξη, επιδόματα, επιδόματα αλληλεγγύης, όλα αυτά, και πότε θα αποπληρωθεί το 2029. Μα το 2029 με 5% ετήσιο επιτόκιο σημαίνει ότι αν πάρεις 10 δις, μόνο 5 δις θα επιστρέψεις για τόκους. Δηλαδή πρέπει να επιστρέψεις 15. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, μωρέ, μέχρι το 2029. Ένα θέμα, εκεί είναι το πρόβλημα. Ένα θέμα στο οποίο εστιάζεται και είναι θέμα το οποίο πραγματικά αγγίζει μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, πολύ δε περισσότερο στην Αθήνα, εκεί εξάρχεια κλπ. Καθημερινότητα, είναι το θέμα της τάξης ασφάλειας, όπως το εγγυάται ή το εγγυάται ο κύριος Τόσκας και η κυβέρνηση. Σας έχω διαβάσει πολλές φορές, έχω διαβάσει αναρτήσεις σας, ότι αν ήταν στο χέρι της δημιουργίας ξανά, ο Τάδε δεν θα ξανάβγαινε από τη φυλακή. Ο Δίνα δεν θα μπορούσε να περάσει στην Ελλάδα κλπ. Πόσο εφικτό είναι να γίνουν αυτά? Εφικτότατο είναι. Εφικτότατο. Γίνονται σε όλα τα κράτη του κόσμου. Σε όλα τα κράτη του κόσμου. Στη Γερμανία καθερείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για 600 ευρώ. Χάνει την καριέρα του ένα μεγάλο στέλεχος, ας πούμε, του κόμματος που ήταν ο επόμενος ενδεχομένος πρωθυπουργός, επειδή αντέγραψε στο διδακτορικό του. Στην Ελλάδα έχουμε πει ότι θα αφήναμε την αστυνομία να κάνει το έργο της. Ξέρετε, η νομοθεσία επιβάλλει στην αστυνομία, όταν βλέπει να γίνεται μία παράβαση, δηλαδή μία ποινική πράξη, να επεμβαίνει αυτόνομα, αυτεπάγγελτα. Αυτεπαγγέλτος, ναι. Δεν περιμένει δηλαδή να πάρει τηλέφωνο ο αστυνομικός τον διευθυντή του, αυτός να πάρει τηλέφωνο τον υπουργό και να πει: εδώ είναι κάτι μπαχαλάκιδες που τα σπάνε. Τι να κάνω, υπουργέ μου, μήπως είναι οι κανακάριδες σου ανάμεσά τους? Για να δούμε λίγο. Και να πει ο υπουργός: για στείλε μια φωτογραφία να δω. Έχουμε δει φωτογραφία όπου κάθεται ο αστυνομικός και χαζεύει έναν που βάφει με σπρέι τους τοίχους του υπουργείου. Έχουμε δει διαδηλωτή μπαχαλάκια να χτυπάει αστυνομικό και να τον χαζεύει. Ο αστυνομικός να μην κάνει τίποτα. Εάν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, ο συγκεκριμένος που γρονθοκοπούσε τον αστυνομικό, σε ντέτε θα βρισκόταν με τη μύτη ανάμεσα στα σίδερα της χάρας του υπονόμου. Την καμένη με Αθήνα μετά θα τη χρεωνόσασταν. Και με τις χειροπέδες, να σας πω, την Αθήνα την καίνε πάντα 200 άτομα. Αυτά τα ξέρει η αστυνομία. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε κουβεντιάσει και σας έχουν πει ακριβώς τα ίδια που έχουν πει και σε μένα. Τα ξέρει η αστυνομία, όχι απλώς ποιοι είναι, αλλά και τι φάγαν χθες. Τους ξέρουν. Όμως δεν τους αγγίζουν, διότι αυτό είναι και λίγο άλοθη του συστήματος. Δηλαδή, δείτε αυτοί οι κακοί τι κάνουν. Ελάτε σε εμάς τώρα που εμείς ξέρουμε και σας κλέβουμε χωρίς να σας σπάζουμε το αυτοκίνητο. Απλώς σας το παίρνουμε με το φόρο λίγο-λίγο. Δηλαδή, αν η αστυνομία είχε αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της, θα τους είχε μπουζουριάσει, φυσικά θα ήταν στη φυλακή. Δεν θα βγαίναν έξω με νόμου Παρασκευόπουλου ή για να σπουδάσουν διοίκηση επιχειρήσεων. Θα ήταν στη φυλακή. Θα τους είχε μπουζουριάσει την επαύριο και το θέμα εξάρχεια θα είχε λήξει. Δεν λύγει όμως, γιατί κάνουν τη δουλειά των κομμάτων όλοι αυτοί. Πείτε μου κάτι ακόμη, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε λίγο, το οποίο σας αγγίζει, γιατί κατά καιρούς, επειδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την κυρία Δούρου έχετε μια σχέση έτσι έντονη. Ο Άδωνος Γεωργιάδης νωρίτερα έκανε μια ανάρτηση με αφορμή την ιστορία Μαρινάκη και την επιστολή Μαρινάκη, ο οποίος ουσιαστικά μας λέει ότι εγώ βοήθησα τον Τσίπρα όταν με χρειάστηκε. Και λέει ο Άδωνης, μάλλον εννοεί για την στήριξη που είχε παράσχει, είχε παρήχε ο Μαρινάκη στη Δούρου. Αυτή η ιστορία Μαρινάκη-Τσίπρα για τον Θάνο Τζίμερο, τι ακριβώς σημαίνει, τι βγάζει στην επιφάνεια? Καταρχήν, ο Μαρινάκης δεν λέει μόνο αυτό. Λέει ότι είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα, ναι, αλλά λέω ότι η ερμηνεία που δίνεται από κάποιους ότι βοήθησε τη Δούρου προεκλογικά, γιατί είχαν και μια συνάντηση, θυμίζω, την οποία προσπάθησαν μυστικοί να κρατήσουν, αλλά έγινε γνωστή πριν από τις περιφερειακές εκλογές. Το ότι βοήθησε τη Δούρου το ξέρουν και οι Πέτρες. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο βοήθησε τον Τσίπρα. Εγώ διαφωνώ με κάθε Μαρινάκη που βοηθάει κάθε πολιτικό. Διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή, όταν ένας επιχειρηματίας ενισχύει, και όχι ενισχύει, ξέρω εγώ, λέγοντας καλά λόγια ή δίνοντας 100 ευρώ, όταν ενισχύει έναν πολιτικό, θέλει ανταλλάγματα. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Ας μας πει λοιπόν ο Τσίπρας ποια είναι τα ανταλλάγματα και ας μας πει η Δούρου ποια είναι τα ανταλλάγματα.
Στην περίπτωση που ισχύει, λέτε, αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, το ότι συναντήθηκε δεν σημαίνει ότι ζήτησε ανταλλάγματα. Θα μας πει λοιπόν τότε ο κύριος Μαρινάκης τι συζήτησε με τον Τσίπρα, σε τι τον βοήθησε, αν αποδέχθηκε τη βοήθεια. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Αν αποδέχθηκε τη βοήθεια ο Τσίπρας, Θάνος Τζίμερος, ο Θάνος Τζίμερος θα έπαιρνε τηλέφωνο του Τζανακόπουλου να ζητήσει εξηγήσεις, γιατί τα non-papers ήταν συχαμερά και βρώμικα, όπως λέει. Ενδεχομένως, διότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Κανονικά θα έπρεπε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αλλά εγώ, ας πούμε, που έχω προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις συκοφαντίες που έχω δεχθεί, όπως τότε στο Περιφερειακό που με χτύπησαν και με κατηγόρησαν και από πάνω, οι υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και λιμνάζουν. Δύο μηνύσεις που έχω καταθέσει κατά του Μπαξεβάνη και του Καραμέρου θα εκδικαστούν στο τέλος του 18. Αυτές οι μηνύσεις είναι από το 14. Έτσι όπως λειτουργεί η δικαιοσύνη, λοιπόν, δεν μπορείς να δικαιωθείς και μάλιστα να δικαιωθείς μέσα στην τρέχουσα πολιτική περίοδο. Διότι αν σε λασπώσει κάποιος τώρα, όπως με έχουν λασπώσει εμένα και δεξιοί και αριστεροί, αυτό μπορεί να σε συνοδεύει για χρόνια μέχρι να εκδικαστεί. Και συνήθως όταν εκδικάζεται, κανένας δεν το αναφέρει. Άρα ο Μαρινάκης δεν ήταν λάθος που πήρε τηλέφωνο να ζητήσει εξηγήσεις. Καθόλου δεν ήταν λάθος. Ήταν στο πλαίσιο ενός ενδιαφέροντος που έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος βλέπει το όνομά του να σπηλώνεται. Διότι στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό που ισχύει στο δυτικό κόσμο, ότι είσαι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Είσαι ένοχος από τη στιγμή που το γράψουν οι φυλάδες ή το αναφέρει κάποιος στο δημόσιο λόγο. Το είχε πει ένας υπουργός κατά λάθος αυτό, νομίζω. Το είχε πει κάποιος υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, να πάει να αποδείξει ότι είναι αθώος. Ποιος το είπε, κάποιος το είπε. Βεβαίως, και... ναι. Κάποιος το είπε πρόσφατα, αλλά δεν θυμάμαι υπουργός, ήταν ο κυβερνητικός. Όχι, υπουργός της κυβέρνησης, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν, κύριε Τζίμερε. Ο Κοντονής μου λένε από την παραγωγή. Ο Κοντονής είχε πει: όποιος θέλει να πάει να αποδείξει ότι είναι αθώος. Είναι κόντρα στη Δύση αυτό, βέβαια. Αυτός είναι ακόμα στη θέση του. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος αντιστρέφει τόσο απροκάλυπτα τη βασική αρχή δικαίου που διέπει τις δυτικές κοινωνίες, είναι ακόμα στη θέση του. Διότι αυτή ήταν η λογική του Στάλιν. Έτσι λειτουργούσε ο Σταλινισμός, τον οποίο έχουν εκπαιδευτεί όλοι αυτοί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παιδιά που μεγάλωσαν στα θρανία της ΚΝΕ ή το χειρότερο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή όλο το λαμογιακό ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πράγμα είναι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με κάποιους αναρχικούς και επαναστάτες των εξαρχείων, οι οποίοι μέχρι να διοριστούν κυκλοφορούσαν ως συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ μπροσούρες ζητώντας, ας πούμε, την κατάργηση του στρατού και την αντικατάστασή του από σώματα ενόπλων εργατών. Αυτό είναι το υλικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μας... Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα εσωτερικό. Δηλαδή αυτό το κομμάτι νομίζω έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πλέον και έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι αυτού του κομματιού, να το πω έτσι. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμπνέεται από τέτοιου είδους απόψεις. Έχει διοριστεί. Όταν διορίσει, αλλιώς θα την αντιλαμβάνεσαι. Ρωτήστε τον πρόεδρο της Βουλής από τι εμπνεόταν όταν αποκαλούσε τους αστυνομικούς μπάτσους, ας πούμε. Θα ήθελα να ξέρω. Όλα αυτά, κύριε Βενιέρη, η δημιουργία τα αναδεικνύει και τα συζητάει. Θα είμαστε το Σαββατοκύριακο στη Βόρειο Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη θα κάνουμε μια ημερίδα με θέμα την παιδεία, διότι βάσει όλων των προβλημάτων της κοινωνίας μας, και όχι μόνο, είναι η έλλειψη, είναι η καταράκωση της παιδείας που ξεκίνησε από την εντός εισαγωγικών μεταρρύθμιση του Πασόκου 1980. Μάλιστα. Δηλαδή, θα τα συζητήσουμε στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη από τις 10 μέχρι το μεσημέρι. Θα είναι πολύ εξαιρετικοί ομιλητές και στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσει η ταπεινότητά μου με τον Κωνσταντίνο Γάτσιο, τον τέος πρίτανη της ΑΣΟΕ και καθηγητή οικονομικών, με θέμα την παιδεία. Δηλαδή, μια μεταρρύθμιση στην παιδεία πώς θα έπρεπε να είναι σε όλες τις βαθμίδες. Από τα προνήπια μέχρι το πανεπιστήμιο. Κύριε Τζίμερε, επίσης να πω ότι θα έχουμε και δύο εκδηλώσεις στην Κατερίνη και στη Βέρεια. Στην Κατερίνη στις 18:30 το Σάββατο στο συνεδριακό κέντρο Κατερίνης και στη Βέρεια στις 8 τη Δευτέρα στον Πολυχώρο Ελιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζίμερ. Θα τα ξαναπούμε. Θα ενημερώσουμε και τον κόσμο και από το ραδιόφωνο και από εδώ για τις εκδηλώσεις. Γιατί ως θεματολογία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα.